αυτό το τρίμερο συντελούνται κοσμοϊστορικές ειδήσεις, εξελίξεις, για τις οποίες ελάχιστα ακούγονται, διότι εδώ η πολιτική αντιπαράθεση είναι περί άλλων. Παρότι σε αυτές τις εξελίξεις υπάρχει και ελληνική πινελιά και υπάρχουν και εθνικά θέματα και υπάρχουν και Βαλκάνια, αλλά η μεγάλη εικόνα είναι το ότι όσο πάει ο κόσμος γίνεται και πιο χαοτικός και πιο χασματοδικός, δηλαδή το χάσμα μεταξύ Δύσης και υπολείπων διευρύνεται. Και αυτή τη φορά οι αυταπάτες που είχαν ορισμένοι λίγων, ολίγων και τα λοιπά, φαίνεται ότι τελειώνουν. Η προσέγγιση Ρωσίας-Κίνας, το έχουν πει κάποιοι, είναι ουσιαστική, διότι στο γεωπολιτικό παιχνίδι γίνονται άλλα πράγματα από αυτά που φανταζόμαστε. Καλημερίζω σήμερα τον κύριο Θέμη Τζίμα, ο οποίος είναι νομικός και διδάκτορας δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα, κύριε Τζίμα. Γεια σας, καλημέρα σας. Για πείτε μου, αυτή η συνάντηση στη Μόσχα του Ρώσου Προέδρου και του Κινέζου ομόλογού του φαίνεται ότι έχει πολύ μεγαλύτερο βάθος από ό,τι αρχικά κάποιοι υπελόγιζαν. Είναι έτσι? Ναι, έτσι είναι φυσικά. Είναι δε εντυπωσιακό, ακόμη και τα δυτικά μέσα, πόση σημασία δίνουν σε αυτή τη συνάντηση σε σχέση με άλλες συναντήσεις τις οποίες κάνει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Η συνάντηση αυτή, όπως και εκείνη που είχε προηγηθεί της έναρξης της Ρωσικής Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης, έχει ένα βασικό κοινό μοτίβο. Άλλα έπονται. Το κοινό μοτίβο είναι ότι ο κόσμος εξελίσσεται προς έναν πολυκεντρισμό, που στην πραγματικότητα σημαίνει ότι για τη Ρωσία και την Κίνα αλλά και πολλές άλλες χώρες, πιο νέο όμως αυτή τη διαδικασία είναι η Ρωσία και η Κίνα, δεν μπορεί να ηγεμονεύεται από τις ΗΠΑ, και ότι οι δύο αυτές χώρες θεωρούν ότι αποτελούν οι ίδιες τους πρωτοπόρους αυτής της διαδικασίας απόσυσης της αμερικανικής κυριαρχίας. Όσο προχωράει ο χρόνος, ο λόγος που επιφυλάσσουν για την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και τις πολιτικές γενικώς των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πιο οξύς, καταλογίζοντας τις ΗΠΑ ότι αποτελούν τον παγκόσμιο ταραξία. Αυτό που παλιά, για το οποίο παλιά κατηγορούσαν οι ΗΠΑ διάφορες χώρες όταν τις αποκαλούσαν rogue nations ή rogue states, στην πραγματικότητα περίπου, μόνο όχι περίπου, σχεδόν ακριβώς υπονοούν, εννοούν οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα σήμερα για τις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό προωθούν μια σειρά είτε διμερών είτε πολυμερών σχεδίων με πολύ συγκεκριμένη φιλοδοξία στο τέλος του σημερινού παγκοσμίου πολέμου η νέα διεθνής τάξη να μην είναι δυτικοκεντρική. Η Δύση να είναι, στο βαθμό που θα υπάρχει κιόλας ως ενιαίος δρόν, να είναι ένας από τους πολλούς δρόντες στον πλανήτη. Είναι ένα μήνυμα ταυτόχρονα των δύο αυτών χωρών ότι πάμε σε επιστροφή του πλούτου στην Ασία? Είναι πάρα πολύ κεντρικό το μήνυμά τους ότι γενικότερα οι αποικιακές και νεοαποικιακές πολιτικές όπου ο πλούτος μαζευόταν στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ πρέπει να ιτηθούν. Αυτό σημαίνει ότι και στην Ασία και στην Αφρική θα πρέπει να επαναπατριστεί ένα μεγάλο μέρος του πλούτου που καρπωνόταν η Δύση. Μάλιστα. Να πάμε, δηλαδή στον κινέζικο καπιταλισμό. Αυτό μου λέτε. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Φυσικά και η Κίνα, όπως και η Ρωσία, θέλουν να είναι πολύ ισχυρές σε αυτό το πεδίο. Mm-hmm. Αυτό το οποίο λένε η Ρωσία και η Κίνα και έχει σημασία είναι ότι το αν θα ισχύσει με ειναφανή. Ότι οι ίδιες δεν φιλοδοξούν να έχουν πλανητική κυριαρχία. Βεβαίως δεν θα μπορούσαν να πούν κάτι άλλο, παρότι είπα το λέγανε, δεν θα μπορούσαν να πούν κάτι άλλο για να προσετεριστούν αναπτυσσόμενοι εθνικοί να τα φοβήσουν. Υπάρχει όμως και μια δόση πραγματικότητας ότι τόσο για λόγους υλικούς, οικονομικούς και στρατιωτικούς αυτή τη στιγμή, όσο και για λόγους πολιτιστικούς, γλωσσικούς, η Κίνα είναι πολύ δύσκολο να παίξει το ρόλο που διαδραμάτιζαν οι αγγλοσαξονικές χώρες. Και αυτό δημιουργεί μέχρι ενός σημείου ένα βαθμό ανακούφισης σχετικής κυρίως στην Αφρική αλλά και σε κάποιες άλλες ασιατικές χώρες, ότι με τη Ρωσία και την Κίνα μπορούμε να έχουμε πολύ ισχυρούς δρόντες
αλλά όχι δρόντες που θα θέλουν να παρεμβαίνουν στα πάντα όπως κάνει η Αμερική, το οποίο πια είναι πολύ ενοχλητικό ακόμη και για συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν αυτό θα γίνει, θα το δούμε. Δηλαδή, αν θα έχουμε ένα περιβάλλον ισχυρών, αλλά όχι πλανητικών, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις επιδιώξεις των δυνάμεων. Αλλά αυτό είναι που λένε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε το εξής, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρετε. Βεβαίως, σε αυτό τον αναδυόμενο πολυκεντρικό κόσμο, το χάσμα των δύο, θα το πω έτσι σχηματικά για να καταλαβαίνουμε, στρατοπέδων, διευρύνεται. Διότι την ίδια ώρα ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός επισκέπτεται το Κίεβο, οι Αμερικανοί επιβεβαιώνουν και ισχυροποιούν τη συμφωνία AUKUS με τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια με την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Σαουδάραβες τα βρίσκουν με τους Ιρανούς, δηλαδή πάμε για ενοποίηση, σχήμα λόγου εδώ, του μουσουλμανικού κόσμου, Σιίτες, Σουνίτες. Ο Άσαντ της Συρίας επισκέπτεται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Τσαβούσογλου πάει στην Αίγυπτο, στα Βαλκάνια με ταξί Σερβίας Κωσυφοπεδίου υπάρχει εξέλιξη. Όλα αυτά τι δείχνουν, κύριε Τζίμα? Ναι. Έχετε πολύ δίκιο. Έχουμε τρομακτικά γρήγορες εξελίξεις. Να πω εισαγωγικώς το εξής. Ένας πολυκεντρικός κόσμος δεν σημαίνει απαραίτητος ότι θα είναι ένας πιο ελληνικός κόσμος. Ένα, ούτε ένας κόσμος σοσιαλιστικός. Μπορεί ένας κόσμος βίαιος και θα είναι και ένας κόσμος καπιταλιστικός όπως αυτός. Η διαφορά είναι ότι ένας πολυκεντρικός κόσμος ανοίγει περισσότερες δυνατότητες για ένα κρίσιμο χρονικό παράθυρο από όσες ένας αμερικανοκρατούμενος κόσμος. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και η μεγάλη υπόσχεση της Ρωσίας και της Κίνας προς τον πλανήτη. Τώρα, επί του προκειμένου, των διαφόρων ζητημάτων που θέσατε, έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις και εξελίξεις διαφορετικού χαρακτήρα. Για μένα η πιο σημαντική εξέλιξη είναι αυτό που συνέβη εχθές και που ήταν η ανακοίνωση της Αγγλίας ότι θα προμηθεύσει με όπλα απεμπλουτισμένου ουρανίου, πυρομαχικά απεμπλουτισμένου ουρανίου, τα τεθωρακισμένα τα οποία θα στείλει στην Ουκρανία. Ήδη απαντήθηκε αυτό από την πλευρά της Ρωσίας και είναι πολύ λογική απάντηση και αναμενόμενη, ότι αυτή η κίνηση για τη Ρωσία σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθεί ισοδύναμο μιας βρώμικης πυρηνικής βόμβας, όπως αποκαλείται, δηλαδή ισοδύναμο τακτικών πυρηνικών όπλων περίπου από την αντίπαλη πλευρά. Επομένως και η Ρωσία επιφυλάσσεται να αντιμετωπίσει αναλογικά, προφανώς με τα δικά της τακτικά πυρηνικά όπλα, βόμβες νετρονίου ή άλλες, στο πεδίο της μάχης. Άρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια πυρηνική κλιμάκωση. Και πιθανότητα για πρώτη φορά μετά τη Χειροσύμα και τον Αγκασάκη να χρησιμοποιηθούν εκατέρωθεν πυρηνικά όπλα, γιατί απεμπλουτισμένου ουρανίου βλήματα έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν. Τι ωραία, κύριε Τζίμα, συγγνώμη, μας φτιάχνετε με αισιοδοξία την άνοιξη. Πω, και που μεγαλώνει και η μέρα, και δεν είναι μικρή η νύχτα. Τι ωραία, άνοιξε η πόρτα του φρενοκομείου εδώ. Η συζήτηση γίνεται τακτικά πυρηνικά, λες και. Ναι, λάτε. Καλά κάνετε και τα λέτε. Είναι σημαντικό, γιατί δείχνει τι. Ότι υπάρχει για διαφόρους λόγους, αν θέλετε να το συζητήσουμε, προλαβαίνουμε, ένα τέτοιο κλίμα πανικού στη Δύση, ώστε είναι διατεθειμένη να ρισκάρει ακόμα και μια περιορισμένη σε έκταση πυρηνική σύγκρουση, προκειμένου να καταβάλει τη Ρωσία. Αυτό μας δείχνει λοιπόν ότι η ανάδυση αυτού του κόσμου, του πολυκεντρικού, ή αν θέλετε η αμφισβήτηση της δυτικής κυριαρχίας, δεν ξέρουμε μέχρι ποιου σημείου θα κλιμακωθεί, αλλά δεν θα είναι ένας ψυχρός πόλεμος, ένας θερμός πόλεμος. Το ένα το κρατούμενο. Στη βάση λοιπόν το ότι δεν έχουμε ένα ψυχρό πόλεμο, τουλάχιστον όχι ακόμη, αλλά έναν θερμό εν εξελίξη παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος ακόμη δεν είναι κατακλυσμιαίος, είναι ελεγχόμενος προς την έντασή του. Ακόμη, παρεμπιπτόντως, ο Σοϊγκού, υπουργός Άμυνας Ρωσίας, για το ίδιο θέμα χτες είπε: λίγα είναι τα σκαλιά που μένουν πλέον μέχρι την πυρηνική σύγκρουση. Σημαίνει ότι θα δούμε μια τρομερή επιτάχυνση φαινομενικώς αλλοπρόσαλων κινήσεων, οι οποίες όμως στην πραγματικότητα υπακούν σε ένα μοτίβο. Ποιο είναι αυτό? Ότι κάθε χώρα θα προσπαθήσει να, τουλάχιστον από όσοι έχουν λίγο μυαλό και λίγη σοφροσύνη, θα προσπαθήσει να διευρύνει τα περιθώρια αυτονομίας της, προκειμένου να διασωθεί και αν είναι δυνατόν να ευνοηθεί από τις εξελίξεις. Η συμπεριφορά της Σαουδικής Αραβίας είναι πολύ τυπική σε αυτό. Η πιο χαρακτηριστική, αν θέλετε. Εάν γεφυρώσει
μαζί και με την επίσκεψη Άσαντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το χάσμα του αραβομουσουλμανικού κόσμου, ναι, ή τέλος πάντων να το καλύψει σε μεγάλο βαθμό, στέλνει αμέσως το μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι σταματήστε να με ενοχλείτε, σταματήστε να παρεμβαίνετε και το σχέδιο του αραβικού ΝΑΤΟ προς υπεράσπιση του Ισραήλ έχει μπει προς το παρόν στο σιρτάρι. Δεν το συζητάμε. Αυτό μαζί με την τρομακτική εσωτερική κρίση του Ισραήλ συνεπάγεται κατακλυσμένες αλλαγές στον χώρο της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Η Τουρκία από την άλλη βλέπουμε, για διαφόρους λόγους, πιθανότατα οικονομικούς φαντάζομαι, που με κάποιο τρόπο δένουν και με τον εκλογικό κύκλο, κάνει μια φιλοδυτική στροφή. Έντονα φιλοδυτική στροφή αυτή τη στιγμή. Είναι και επίσκεψη στην Αίγυπτο, είναι η συνάντηση Δένδια Τσαβούσογλου κτλ. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι η Τουρκία αναπτύσσει ξαφνικά ένα πολύ φιλικό κλίμα με δύο βασικές για τη Δύση χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, την Ελλάδα και την Αίγυπτο. Η Ελλάδα είναι υποτακτικός της Δύσης, η Αίγυπτος είναι συνδεδεμένη με τη Δύση, αλλά έχει ένα βαθμό αυτονομίας και τέλος πάντων είναι πολύ σημαντική για την περιφερειακή ασφάλεια του Ισραήλ. Το μήνυμα το οποίο στέλνει ο Ερντογάν είναι ότι εν όψει εκλογών θέλει να δείχνει ότι κλείνει μέτωπα. Αλλά δεν έχει να κάνει μόνο νομίζω με τον εκλογικό κύκλο, έχει να κάνει και με προφανώς αμφισβητήσεις στο εσωτερικό του καθεστώτος του Ερντογάν κατά πόσο μπορεί να πατήσει στους ανατολικούς του γείτονες κυρίως. Αν θυμάστε, ανήκω σε αυτούς και σε παλαιότερες συζητήσεις μας που υποστηρίζουν ότι ο Ερντογάν δεν πρόκειται να αποκοπεί και η Τουρκία γενικώς από τη Δύση, θα είναι δύσκολος εταίρος της Δύσης, αλλά εταίρος. Εξού και αυξομειώνει τις εντάσεις με τη ΣΥΠΑ είτε απευθείας είτε μέσω των συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή. Η Σερβία με το Κωσυφοπαίδιο είναι μια άλλη κατάσταση. Εκεί ο Σέρβος πρόεδρος βγαίνει και λέει ευθέως: δεν θέλω να το κάνω, αλλά είμαι πολύ αδύναμος, διότι στην πραγματικότητα στα Δυτικά Βαλκάνια είμαι περικυκλωμένος από νατοϊκές δυνάμεις. Οπότε πρέπει να παίζω καθυστερήσεις με το Κωσυφοπαίδιο για να μην έχω μια έναρξη εχθροπραξιών καινούργια την οποία δεν μπορώ να διαχειριστώ, έως ότι δούμε τι θα γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο με τη Ρωσία. Η Σερβία θα αλλάξει στάση αν η Δύση ιτηθεί. Όσο η Δύση δεν ιτάται και παραμένει κυρίαρχη στα Βαλκάνια, με μισή καρδιά θα σύρεται έστω σε επισφαλείς διακανονισμούς με το Κωσυφοπαίδιο. Θέλω να σας ρωτήσω, μου λένε εδώ και σωστά, ότι το απεμπλουτισμένο ουράνιο που το γνωρίσαμε στη γειτονιά μας από τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, θυμίζω, ναι, το απεμπλουτισμένο ουράνιο από τους Βρετανούς το γνωρίσαμε και εδώ, είναι πρωτοπόροι σε αυτά. Δεν είναι το ίδιο ραδιενεργό και κυρίως χρησιμοποιείται σε κράματα μετάλλων πάνω σε οβίδες για να τα κάνει ανθεκτικότερα και να αυξήσει την διατριτότητά τους. Ναι. Δεν πρόκειται για πυρηνικά όπλα. Και εσείς αυτό είπατε. Είπατε όμως ότι η ρωσική πλευρά λέει ότι αν μου χρησιμοποιήσεις αποπλουτισμένο ουράνιο, εγώ κρίνω ότι το ανάλογο της απαντήσεως είναι τακτικά πυρηνικά. Να προσέξουμε κάτι. Πράγματι δεν είναι άμεσα τόσο. Δεν μπορεί να καλύψει τέτοια μόλυνση και τέτοια ραδιενέργεια όπως μια μικρή πυρηνική βόμβα. Ισχύει. Όπως και οι βόμβες νετρονίου θεωρείται από πολλούς, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, ότι δεν προκαλούν τέτοια άμεση διασπορά ραδιενέργειας όπως άλλου είδους πυρηνικές βόμβες. Θεωρείται ότι μολύνουν. Κύριε Τζίμα, καταστρέφουν. Σας παρακαλώ, μην κουράζεστε. Για μένα, αν ανοίγει η συζήτηση, ποιο είναι λιγότερο ή περισσότερο, το απεμπλουτισμένο είναι το νετρόνιο, τελειώσαμε. Έχουμε μπει σε συζήτηση πυρηνικών. Ακριβώς. Μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό τώρα είναι το μείζον. Αυτό είναι το μείζον. Και πρέπει να κρατήσουν κάτι με ακροατές σας. Ότι λιγότερο ή περισσότερο μολυσματικό, το όπλο που περιέχει απεμπλουτισμένο ουράνιο είναι ένα είδος πυρηνικού όπλου. Λοιπόν, από τη στιγμή που το χρησιμοποιείς ενάντια σε μια πυρηνική δύναμη, την προκαλείς να ανταπαντήσει και εκείνη με το δικό της ανάλογο οπλοστάσιο. Καλά. Και τελειώνει η συζήτηση. Καλά θα πάει αυτό. Λέει εδώ ο φίλος ο Νικόλας: κύριε Τζίμα, προσετερίζεται τη Δύση η Τουρκία ή προσπαθεί να ρημουλκίσει αυτές τις χώρες της Δύσης πιο κοντά στη δική της οπτική για τη γεωστρατηγική στην περιοχή, και ποιος είναι τελικά ο τοποτήρη της στην περιοχή μας? Πρώτον, η Τουρκία δεν εγκατέλειψε ποτέ τη Δύση. Αυτό το λέγαν διάφορα φιλοαμερικανικά μέσα στην Ελλάδα για να πείθουν τον ελληνικό λαό ότι πρέπει να υποστηρίζει τις πολιτικές των ΗΠΑ. Ουδέποτε εγκατέλειψε τη Δύση η Τουρκία. Ποτέ. Ήταν πάντα δύσκολος εταίρος. Άλλο αυτό. Άρα δεν υπάρχει ζήτημα προσετερισμού της Δύσης. Δύση είναι η Τουρκία διεθνοπολιτικά. Δεύτερον. Και τα δύο.
Δηλαδή η Τουρκία θα κάνει παραχωρήσεις και θα προσπαθήσει αντιστοίχως να έχει και τις δικές της επιτυχίες μέσα από τις σχέσεις της και με την Ελλάδα και μέσα από τις σχέσεις και με την Αίγυπτο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και θα έχει, θα γίνουν και τα δύο. Και παραχωρήσεις θα κάνει και επιτυχίες θα έχει και έχει. Ποιος είναι ο τοποτηρητής? Εδώ υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Ακόμη μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ο ισχυρότερος παρέχοντας είναι αναμφίβολα ΗΠΑ σε αυτή την τριγωνική σχέση. Εάν όμως το ΝΑΤΟ ιτηθεί στην Ουκρανία, τότε το πράγμα αλλάζει σε συνδυασμό με τις εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή. Είτε μιλούμε για τις εξελίξεις μέσα στο ίδιο το Ισραήλ, είτε για τη σχέση Ιράν και Σαουδικής Αραβίας και όσες είναι πάροντες. Εκεί θα δούμε μια κατάσταση όπου πιθανότατα δεν θα υπάρχει ένας αδιαμφισβήτητος τοποτηρητής, αλλά διαφορετικοί παίχτες οι οποίοι θα έχουν λόγο στην περιοχή. Μάλιστα. Ο Νίκος από το Λονδίνο. Η θεωρία που ακούγεται ότι η Κίνα βοηθά τη Ρωσία να νικήσει τη Δύση, αλλά τόσο ώστε να βγει εξαντλημένη από τον πόλεμο αυτό, που να μην αποτελεί κίνδυνο για την Κίνα, ισχύει? Στην περίπτωση αυτή η Ρωσία δεν θα καταλάβει τι κάνει η Κίνα και επομένως θα δηλητηριάσει τη σχέση αυτή? Δεν θα είχε συμφέρον η Κίνα να βοηθήσει τη Ρωσία ώστε να έχει την αντίστοιχη βοήθεια από τη Ρωσία για την Κινέζικη θάλασσα? Είναι σημαντικό σε αυτή την ερώτηση, την οποία μπορούμε να απαντήσουμε μέχρι ένα σημείο, με την έννοια ότι δεν είμαστε στα ενδότερα του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος. Να δούμε το προηγούμενο της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ στον πρώτο και κυρίως στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι ΗΠΑ βοήθησαν, ήταν κομβικές για να κερδιθούν και οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι. Και ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια το κάνουν αυτό, δηλαδή ο πιο νωρίς στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό την ίδια στιγμή συνεπαγόταν ότι λόγω αντικειμενικών συνθήκων, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχανε τον έλεγχο του Αγγλοσαξονικού κόσμου, θα έπαβε να είναι κοσμοκράτηρα δύναμη και στη θέση του θα έμπαιναν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τι εννοώ? Η Ρωσία δεν είναι κοσμοκράτηρα, έτσι ήδη, σε καμία περίπτωση, και ήταν ποτέ. Η Κίνα βοηθά τη Ρωσία στο πλαίσιο της κινέζικης πολιτικής, που είναι μια πολιτική μεταξύ πολλών άλλων στρατηγικής υπομονής, η οποία βέβαια έχει αρχίσει να αλλάζει εδώ και κάποιο καιρό, γιατί νιώθει πιο έντονη την πίεση. Είναι σαφής η δέσμευση. Δεν πρόκειται η Κίνα να μπει στον πόλεμο ευθέως εάν δεν δεχτεί κάποια πίεση τέτοια που να την αναγκάζει να προβεί σε μια αντίστοιχη κίνηση. Αλλά η σύνδεσή της με τη Ρωσία είναι περισσότερο από σαφής. Έχει εξελιχθεί εντυπωσιακά αυτό τον ένα χρόνο και δεν κρύβεται τώρα. Η Κίνα δεν θα υιοθετήσει τη Ρωσία προφανώς, ούτε και η Ρωσία θέλει να υιοθετηθεί από την Κίνα. Η Ρωσία θέλει να κερδίσει αυτό τον πόλεμο δείχνοντας ότι τον κέρδισε μόνη της. Η Κίνα προσφέρει στρατηγικό βάθος όμως στη Ρωσία και υπερπολίτιμες αγορές για τους φυσικούς πόρους της Ρωσίας, όπως και τεχνολογικές συνεργασίες και ανταλλαγές, οι οποίες για τη Ρωσία είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Πιθανότατα αν δεν τις δίνει ήδη, που θεωρώ ότι με διαφόρους τρόπους τις δίνει ήδη, θα τις δώσει το επόμενο διάστημα και οπλικά συστήματα. Αυτό ζητάει η Ρωσία και αυτό θα πάρει. Άλλος φίλος, ο Γιάννης. Στις αρχές του περσινού Φεβρουαρίου, λέει κύριε Τζιμά, το 2022, και λίγο πριν την έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, στο Πεκίνο, δημοσιεύτηκε, καλά διαβασμένοι οι ακροατές, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, το οποίο μέχρι στιγμής φαίνεται να εφαρμόζεται. Με δεδομένο λοιπόν ότι τα BRICS Plus σχεδιάζουν ένα κοινό νόμισμα, το οποίο θα υποστηρίζεται, όπως λένε, από πολύτιμα μέταλλα, χρυσό, ασίμι, αλλά και από βασικά εμπορεύματα και πρώτες ύλες. Ενώ ταυτόχρονα ένα νέο σύστημα πληρωμών επιχειρηθεί να παρακάμψει το δολάριο και στο SWIFT, αλλά πάνω απ' όλα το δυτικό σύστημα χρέους, κρίνεται ότι πιο πιθανό είναι ένας πυρηνικός πόλεμος ή μια νέα Γιάλτα, χωρίς όμως αυτή τη φορά να είναι συμφωνία μεταξύ συμμάχων? Γιάλτα μπορεί να υπάρξει, αλλά η ερώτηση του ακροατή είναι εξαιρετική. Γιάλτα μπορεί να υπάρξει μόνο μετά από μια ολοκληρωτική νίκη σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Και μην ξεχνούμε ότι η Γιάλτα ήταν μια συμφωνία των νικητών. Δεν συμμετείχαν οι ηττημένοι. Λοιπόν, άρα Γιάλτα σημαίνει νίκη. Αθαρή. Μια παγκόσμια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και αναδυομένων δυνάμεων μπορούσε να έχει επιτευχθεί μέχρι πέρυσι. Πλέον θα έχουμε πρώτα καθαρό νικητή και μετά την όποια συμφωνία, που θα δούμε αν θα είναι Γιάλτα ή κάποιου άλλου είδους συμφωνία κτλ. Δεύτερο, είναι πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάει, γιατί.
δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι υπάρχει κάτι που ξέρουμε και κάτι που υπάρχει ως νομολογία. Η Fed, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, σε περίπου μια εβδομάδα αύξησε τον ισολογισμό της κατά 300 δισεκατομμύρια δολάρια και αντιστοίχως μάλλον κινείται και επ' ουτού. Είναι δε μεγάλη συζήτηση στη ΗΠΑ για το τι εύρος καταθέσεων στις αμερικανικές τράπεζες, γιατί είναι πολλές οι αμερικανικές τράπεζες που κινδυνεύουν, και πολλές μικρομεσαίες, όπου όμως αυτός το κομμάτι του τραπεζικού κλάδου ελέγχει ένα τεράστιο κομμάτι της αμερικανικής οικονομίας. Όταν λέτε μεσαίες τράπεζες στις ΗΠΑ, εννοείται μεγάλες χώρες τύπου Ελλάδας. Αυτό είναι. Τεράστιες. Λοιπόν, για να δώσουν μια τάξη μεγέθους. Ελάτε. Εννοείται. Λοιπόν, και η αντιμετώπιση αυτής της κρίσης είναι η τυπική, δηλαδή να κοπεί ατελείωτο δολάριο. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι αν προωθηθεί ένα εναλλακτικό νόμισμα και η αποδολαριοποίηση που είναι σε εξέλιξη συνεχιστεί και ενταθεί, εκεί όλη η πολιτική των ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες, που βασίζεται στο ότι αυτές μόνο έχουν κάτι που θέλει όλος ο υπόλοιπος κόσμος, το δολάριο, καταραίει. Και εκεί οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με μια κρίση οικονομικής βιωσιμότητας σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, άρα γι' αυτό σπέβδουν προληπτικά να κλείσουν τις όποιες διαρροές. Κατά τη γνώμη μου, ένα στοιχείο πανικού των αμερικανικών ελίτ, των βορειοαμερικανικών ελίτ, όπως και των ευρωπαϊκών, που οδηγεί και σε κλιμάκωση και στο πολεμικό πεδίο, έχει να κάνει και με αυτό. Εάν υπάρξει εναλλακτικό νόμισμα, παραμείνει το δολάριο ισχυρό, αλλά εναλλακτικό νόμισμα, ακόμη και αν δεν είναι εξίσου ισχυρό, έστω λίγο λιγότερο ισχυρό για τον υπόλοιπο πλανήτη, η αμερικανική κυριαρχία είναι σαν να έχει δεχτεί επίθεση με πυρηνικά όπλα. Γι' αυτό θα είναι πιο έντονες, κατά τη γνώμη μου, πιο τυχοδιοκτικές οι εξελίξεις στο στρατιωτικό πεδίο άμεσα, διότι πια οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν μια συντριπτική ρωσική ήττα. Υπό την έννοια αυτή, λέει ο φίλος ο Βασίλης, οι διαφαινόμενοι παραλίγων ή μένει να δούμε αν είναι υπαρκτή τραπεζική κρίση στον ευρωπαϊκό χώρο με επίκεντρο μια ελβετική τράπεζα που οι Ελβετοί αυτό που λένε σπεύσαν να τη διασώσουν. Μπορεί να είναι ακριβώς αυτό ότι σφίγγουν τα λουριά κι άλλο στην Ευρώπη? Φυσικά, και μην ξεχνάτε ότι πέρα από την επιμέρους διαχείριση των κεντρικών τραπεζών που είναι καταστροφική με τις ανόδους των επιτοκίων όταν οι αιτίες του πληθωρισμού είναι άλλες, πέρα από το ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αδιαφάνεια στα τραπεζικά ιδρύματα, υπάρχει και το εξής ζήτημα. Πρώτον, οι ελβετικές τράπεζες, αλλά και γενικώς τα δυτικά χρηματοπιστωτικά κέντρα, αυτόν τον ένα χρόνο υπερπολιτικοποιήθηκαν. Έπαψαν να είναι ασφαλή καταφύγια. Κανένας από τον υπόλοιπο κόσμο δεν έχει λόγο να αφήνει τα κεφάλαιά του σε δυτικές τράπεζες, όταν ξέρει ότι αν η χώρα του δυσαρεστήσει, της είπα, θα χάσει τα λεφτά του. Δεύτερον, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εσωτερικό ζήτημα, το οποίο με πολύ κόπο ελέγχουν οι υποτακτικές στις ΗΠΑ ευρωπαϊκές ελίτ, που είναι ότι σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας η Ευρώπη έχει μπει σε έναν αυτοκτονικό δρόμο. Μας έσωσε μέχρι ενός σημείου ο σχετικός ελαφρύς χειμώνας και το γεγονός ότι φουσκώνουμε το δημόσιο χρέος επιδοτώντας τους ολιγάρχες της ενέργειας και όχι μόνο, και άλλους ολιγάρχες. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται στο δίνεκες, ιδίως όταν υπάρχουν οι πρώτες αποφάσεις για επαναφορά των δημοσιονομικών κανόνων στην Ευρωζώνη, που σημαίνει φτωχοποίηση άνευ προηγουμένου. Για να έρθουμε, είστε πολύ εύγλωτος σε όσα λέτε, για να έρθουμε λίγο αμιγώς στα κάθε μας, διότι μας είπατε ότι στη Μέση Ανατολή φαίνεται κρίκος-κρίκος να δένουν μία αλυσίδα εξελίξεων, και είπατε και για την εσωτερική κατάσταση στο Ισραήλ. Η προσέγγιση Σαουδικής Αραβίας Ιράν δεν αφήνει εκτός κάδρου το Μεσανατολικό. Είναι πολύ σημαντικό εάν προχωρήσει. Και θέλω να σας ρωτήσω, σε σχέση με τα καθημάς στην Ανατολική Μεσόγειο, τι έχετε να παρατηρήσετε? Ο Τσαβούσογλου πήγε στην Αίγυπτο μετά από τόσα χρόνια ουσιαστικά ανυπαρξίας διπλωματικών σχέσεων, ήταν μόνο σε επαφή μυστικών υπηρεσιών κυρίως. Όμως το εντυπωσιακό για μένα, εσείς μπορεί να βρίσκετε κάτι άλλο πιο εντυπωσιακό, είναι τα όσα είπε εν πτήση από Κάιρο για Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκε με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, όπου τι μας είπε? Ότι το Κάιρο σεβάστηκε την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο στην οριοθέτηση της τμηματικής ΑΟΣ με την Ελλάδα.
Δεν είναι λοιπόν πρόβλημα αυτό, δεν είναι πρόβλημα το τουρκολιβικό μνημόνιο για την Αίγυπτο, είναι πρόβλημα η παρουσία ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στη Λιβύη, μεταξύ των οποίων και τουρκικών, και δεν είναι πρόβλημα και για μας η Ελληνογυπτιακή Συμφωνία, διότι δεν μας επηρεάζει στα κρίσιμα συμφέροντά μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά είπε περιληπτικά ο Τσαβούσογλου. Ναι. Λοιπόν, να πω, να το σχολιάσω όσο μπορώ στην συντομία. Δύο πράγματα. Πρώτον, μας έχουν πει ένα τερατώδες ψέμα και το ξαναλέω είναι πολύ σημαντικό εδώ και κάποιες δεκαετίες πλέον και κυρίως την τελευταία εξαετία, εφταετία, ότι, ότι η Ελλάδα μπορεί να και μάλιστα ότι θα είναι καλό και για την Ελλάδα να υποκαταστήσει το ρόλο της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι η Τουρκία θα διαρρήξει τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα θα γίνει η εκλεκτή χώρα και η μεγάλη δύναμη της Ανατολικής Μεσογείου. Πέραν το ότι αυτό είναι τυχοδιοκτικό, ακόμη και αν επρόκειτο να υλοποιηθεί, και το ζήσαμε πριν 100 χρόνια γιατί είναι τυχοδιοκτικό, αλλά δεν επρόκειτο ποτέ να υλοποιηθεί. Ελέγχθη όμως συστηματικά από την πανεπιστημιακή κοινότητα της Ελλάδας, τον πολιτικό κόσμο στην πλειοψηφία του και προσαρτημένα ή φιλικά προς την πρεσβεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ μέσα, προκειμένου να πιστεί ο ελληνικός λαός ότι αυτός είναι ο δρόμος. Η πραγματικότητα, η οποία φαίνεται πολύ φυσιολογικά τώρα, είναι η εξής. Η Ελλάδα είχε, έχει και στη δεδομένη αρχιτεκτονική που κυριαρχείται από τη ΣΥΠΑ, θα εξακολουθήσει να έχει έναν παραπληρωματικό ρόλο προς την Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό? Θα κουρδίζεται για να είναι ενοχλητική προς την Τουρκία όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες νιώθουν ότι η Τουρκία πάει να αυτονομηθεί πάρα πολύ, και θα ξανακουρδίζεται για να είναι φιλική προς την Τουρκία όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βελτιώνουν τις σχέσεις τους με τη γείτονα. Και είτε θα θέλουν κάτι να τις δώσουν, είτε τέλος πάντων θα θέλουν σε κάθε περίπτωση να έχουν πιο ήρεμα νερά. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Όπως είπαμε, η Τουρκία για τους δικούς της λόγους και συγκυριακούς εκλογικούς, αλλά και γιατί δομικά δεν θέλει να αποκοπεί από τη Δύση. Και αυτό επανέρχεται όταν νιώθει πιο πιεσμένη για διαφόρους λόγους η ηγεσία της και το καθεστώς της. Λοιπόν, το πολιτικό της σύστημα δηλαδή. Η Τουρκία επιχειρεί και βρίσκει ανοιχτές πόρτες στο να αποκαταστήσει σχέσεις με δρόντες στην περιοχή, όπως είναι η Αίγυπτος. Το ουδικό σημείο σε αυτό είναι η προσέγγιση Ιράν-Σαουδικής Αραβίας, διότι μην ξεχνούμε ότι στην επιχείρηση αλλαγής καθεστώτος Άσαντ, που οργανώθηκε από τη ΣΥΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, υπηρετήθηκε στο πεδίο από την Τουρκία, βασικός χρηματοδότης της επιχείρησης, άρα και της Τουρκίας, ήταν η Σαουδική Αραβία και οι άλλες μοναρχίες του κόλπου που πλέον τραβιούνται μακριά. Η Τουρκία επομένως δεν έχει κανένα λόγο να βγει ακόμη περισσότερο offside από όσο έχει ήδη βγει σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους η Τουρκία επιλέγει να έχει ένα πιο φιλικό πρόσωπο στην περιοχή, να προκαλεί λιγότερες εντάσεις, και η Ελλάδα σπέβδει ασμένως να δεχτεί αυτό το πρόσωπο. Και προσέξτε, δεν λέω ότι δεν θα έπρεπε να το δεχτεί, καλό είναι να έχουμε φιλικές σχέσεις. Λέω ότι το τι δέχεται, είτε το φιλικό πρόσωπο, είτε το να γίνει η ίδια μέχρι ενός σημείου λίγο πιο ρητορικός αντίθετη προς τις τουρκικές επιδιώξεις, είναι αποτέλεσμα του τι τις ζητούν ξένοι δρόντες να κάνει. Η Ελλάδα δηλαδή, σε μια εποχή και σε μια περιοχή όπου διάφορα κράτη αποκτούν εθνική πολιτική, εξακολουθεί εθνική πολιτική να μην έχει. Πείτε μου κάτι, ακριβώς αυτό το ψυχρό ζεστό όπως περιγράφεται, που δείχνει όμως μια πάγια στρατηγική από πλευράς Τουρκίας, είτε είναι ο Ερντογάν, φαντάζομαι αυτό λέτε, είτε είναι αύριο ο όποιος Ερντογάν, ο Κιλιτζάρογλου ας πούμε. Δεν βλέπετε να αλλάζει αυτό. Από την άλλη, η ανυπαρξία αυτόφωτης εθνικής πολιτικής τι σημαίνει? Γιατί εδώ μου λένε κάποιοι, αν ο Αχιλλέας μου λέει, άρα κύριε Τζίμα, μπορεί να έχουμε μια παρόμοια συμφωνία Σερβίας-Κωσυφοπεδίου, Ελλάδας-Τουρκίας για μεταξύ τους διαφορές και ενδεχομένως για το Κυπριακό, το οποίο στην Ελλάδα κάποιοι λένε ότι αν λυνόταν, έστω και όπως με μια κακή λύση, δεν θα είχαμε διαφορές, κούνια που μας κούνια, με την Τουρκία.
Η Σερβία με τον Κωσοβοπαίδιο είναι μια διαφορετική κατάσταση. Εντάξει, είναι, δηλαδή, είναι, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας. Ναι, αλλά άμα αναγνωρίσεις το Κωσοβοπαίδιο, όπως καταλαβαίνετε, θα σου πει και η Τουρκία, γιατί δεν αναγνωρίζεις και μετά την εισβολή και την κατοχή και το βόρειο τμήμα. Ναι, θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν νομίζω ότι θα υπάρξει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει ελληνική κυβέρνηση η οποία θα σπεύσει να αναγνωρίσει το Κωσοβοπαίδιο υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Εκτός και αν φυσικά πρώτα αναγνωρίσει μια νέα κατάσταση η ίδια η σερβική κυβέρνηση, που εκεί το πράγμα αλλάζει, διότι τέλος πάντων μετά υποχρεούσε να ακολουθήσεις τις αποφάσεις του άμεσα ενδιαφερομένου. Θεωρώ επίσης ότι και η ίδια η Σερβία θα μείνει επιφυλακτική σχετικώς. Δηλαδή, θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση ο Βούτσιτς να προχωρήσει σε μια πλήρη αναγνώριση, τίποτα δεν είναι απίθανο. Όπως είπα, μάλλον θα προσπαθεί να βρει τρόπους να, να λιάνει όσο μπορεί την κατάσταση έως ότου δίπου θα καταλήξει ο παγκόσμιος πόλεμος. Οι πιέσεις για μία τρόπον τεινά εντός πολλών εισαγωγικών οριστική επίλυση των όποιων ζητημάτων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας θα εντείνεται όσο θα οξύνεται η παγκόσμια σύγκρουση. Η αίσθησή μου είναι ότι εκεί μπορεί μια παράδοση διπλωματική που υπάρχει στην Ελλάδα πια και που είναι διάφορα προβλήματα που δεν μπορούμε να τα λύσουμε με έναν τρόπο έστω αποδεκτό, να τα αφήνουμε παγωμένα, μπορεί να μας σώσει από πολύ αρνητικές εξελίξεις. Αν τα αφήσεις παγωμένα. Αυτή είναι η ελπίδα μου. Αν τα αφήσεις παγωμένα. Γιατί αν αύριο η Αίγυπτος σου πει έλα να καθίσουμε στο τραπέζι και με την Τουρκία, έχοντας αφήσει πέραν του 28ου Μεσημβρινού την οποιαδήποτε διευθέτηση, αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι θα καθίσουμε επί δικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων να συζητήσουμε. Λέω το πιο απλό. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό να πούμε το εξής. Το έχουμε πει και άλλη φορά, το έχουμε ζητήσει. Κατά τη γνώμη μου, το ζήτημα των ΑΟΣ είναι το πιο, όπως είπατε, το πιο απλό και το πιο εύκολο από τα ζητήματα που έχουμε με την Τουρκία. Μάλιστα. Διότι σε τελική ανάλυση πράγματι υπάρχουν ακόμη και μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, αλλά και άλλα υπάρχουν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βρεις μια αξιοπρεπή λύση. Με συγχωρείτε. Άλλα είναι τα πιο σύνθετα προβλήματα, όπως είναι το Κυπριακό, και όπως είναι πέραν του Κυπριακού η ενισχύ αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Μάλιστα. Μάλιστα. Και αν λάβετε υπόψη σας ότι πολλοί από την άλλη πλευρά, γιατί συνήθως από εκεί μαθαίνουμε, λένε ότι ο Μπλίνκεν έχει φέρει συγκεκριμένο πακέτο προτάσεων προς συζήτηση στην Αθήνα από την πλευρά της Άγκυρας, π.χ. πενταετές πρόγραμμα μείωσης στρατιωτικού αποτυπώματος. Τι ωραίο που ακούγεται, ε. Ναι, βέβαια. Ένας πολύ καλός τρόπος να πεις, να μιλείς για αφοπλισμό. Εξού και η Ελλάδα χρειάζεται μια εθνική πολιτική η οποία, αν μη τι άλλο, το λιγότερο να μπορεί να παίξει, εγώ θεωρώ ότι χρειάζονται πολύ περισσότερα, αλλά λέω το λιγότερο να μπορεί να παίξει καθυστερήσεις απέναντι σε μια πολιτική όπου από την πλευρά των ΗΠΑ έχει ένα χαρακτήρα κατεπήγοντος, διότι είπα διεξάγουν ένα παγκόσμιο πόλεμο μέσω των Ουκρανών, αλλά από τη δική μας πλευρά δεν έχει κανένα χαρακτήρα κατεπήγοντος. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να βιαστούμε, δεν έχουμε κανένα λόγο να συζητήσουμε γενικώς. Πολύ περισσότερο να βιαστούμε να λάβουμε οποιαδήποτε πρόταση από άλλη δύναμη περί εξομάλυνσης των καταστάσεων στο Αιγαίο. Εάν το κάνουμε τώρα, είναι βέβαιο ότι θα βγούμε χαμένοι. Διότι τα αμερικανικά συμφέροντα με κανένα τρόπο δεν συγχρονίζονται με τα ελληνικά. Θέλω να κλείσουμε σήμερα. Πρέπει να σας πω ότι εδώ έχετε εξάψει το ενδιαφέρον πάρα πολλών ακροατών, αλλά ο χρόνος είναι πάντα περιορισμένος δυστυχώς. Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα, ακροατή, εξαιρετικό το βρίσκω, του φίλου του Νίκου, που λέει: τελικώς τι πιστεύει ο κύριος Τζίμας? Θα καταφέρουν υπό τις παρούσες κοινωνικο-οικονομικές γεωπολιτικές συνθήκες οι ελίτ να πείσουν ξανά τους λαούς να θυσιαστούν για τα συμφέροντα μιας παγκόσμιας ολιγαρχίας σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο? Μήπως θα συνεχιστεί η σύγκρουση με τον ίδιο τρόπο, σαν φωτιά που σιγοκαίει για μεγάλο χρονικό διάστημα, με by proxy συγκρούσεις σε περιφερειακό επίπεδο μέχρι ολοκληρωτικής φθοράς του αντιπάλου του ενός ή του άλλου? Ο σχεδιασμός είναι προφανώς αυτός που λέει. Ένας μακρόχρονος πόλεμος φθοράς, που εδώ όμως το πρόβλημα είναι ότι
Μέσα σε 10 χρόνια, αν πούμε ότι αυτή η ιστορία ενός πολέμου φθοράς και πολέμου διαντιπροσώπων ξεκινά από τη Συρία το 2011, έχουμε μια διαρκή κλιμάκωση. Η κλιμάκωση είναι διαρκής και εντυπωσιακά ή δραματικά γρήγορη. Άρα δεν νομίζω ότι θα έχουμε ένα πόλεμο φθοράς. Θα έχουμε μια κλιμακούμενη σύγκρουση, η οποία πρέπει να έχει έναν καθαρό νικητή και έναν καθαρό χαμένο. Τώρα θα πείζουν τους λαούς. Είναι μεγάλο ερώτημα. Οι δυτικές κοινωνίες είναι κοινωνίες της ψευδούς συνείδησης, όπως έχει πει και ένας φιλόσοφος. Η έκταση και η ένταση της προπαγάνδας είναι πρωτοφανής. Βεβαίως, θέλω να πιστεύω ότι θα προσκρούσει όταν θα ζητηθεί από ανθρώπους οι οποίοι ανέχονται παθητικά, και είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό, ορισμένες καταστάσεις, να καταστούν ενεργητικοί δρόντες, δηλαδή να πάνε να σκοτωθούν. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί θα δείξουμε σοφροσύνη. Οι δύο προηγούμενοι παγκόσμιοι πόλεμοι, κυρίως ο πρώτος, γιατί ο δεύτερος ήταν άλλο χαρακτήρα, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος δεν μας το επιβεβαίωσε αυτό. Όπως και μια σειρά ακόμα συγκρούσεων δείχνει ότι οι πληθυσμοί χειραγωγούνται. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα υπάρξουν επαρκείς αντιστάσεις και πολιτικές δυνάμεις που να τις προβάλλουν, ώστε την κρίσιμη στιγμή να μπει ένα στόπ στο φαύλο κύκλο της κλιμάκωσης. Θα δούμε. Για την ώρα κανείς δεν συζητάει για αποκλιμάκωση. Σωστή παρατήρηση που κάνετε. Κύριε Τζίμα, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για τη σημερινή συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.